Καλησπέρα σας. Είμαι η Δήμητρα Τζαμουράνη και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που θα μας βοηθήσουν να παρουσιάσουμε στους θεατές, τους ακροατές και τους αναγνώστες τους τόσο το όνομα και το σήμα, αλλά κυρίως το πνεύμα της νέας μας παράταξης. Να παρουσιάσουμε το συνδυασμό Καλαμάτα Μετά, που θα διεκδικήσει τη διοίκηση του Δήμου Καλαμάτας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Φίλες και φίλοι, συμπολίτησες και συμπολίτες, είμαστε όλοι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε μία εικόνα. Όχι όμως απλώς την εικόνα ενός σήματος, αλλά την εικόνα του μέλλοντος του Δήμου μας. Το όραμά μας για το μέλλον της πόλης της Καλαμάτας και των χωριών του Δήμου. Ένα προγραμματικό σχέδιο που στηρίζεται σε 4 κύριους άξονες για να δώσει στον τόπο μας αυτά που επιγόντως χρειάζεται ώστε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής μας. Θα σας ζητήσω την προσοχή σας για να παρακολουθήσουμε πρώτα ένα σύντομο βίντεο που ετοιμάσαμε και βασίζεται στους 4 κύριους άξονες του σχεδίου μας και έπειτα το λόγο θα πάρει ο επικεφαλής της παράταξης για να μοιραστεί μαζί μας κάποιες σκέψεις αλλά και κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με το προγραμματικό μας σχέδιο. Ευχαριστώ. Η Καλαμάτα είναι σύμβολο μιας πολύτροπης, βιώσιμης και ταχύτατα αναπτυσσόμενης πόλης με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Γι' αυτό, ένας τρόπος που πρέπει να ανοίξει, θα εργάζεται στα κεκτημένα μιας πολύ δυναμικής και επώνυμης περίοδου των τελευταίων 40 χρόνων που θα οδηγήσει την ιστορική μας πόλη και τον Δήμο συνολικά στη λεωφόρο του μέλλοντος. Επίκεντρο του σχεδίου μας στη νέα εποχή που έρχεται είναι η ισόρροπη ανάπτυξη μέσα από ένα ολιστικό και αηφόρο πρόγραμμα που κινείται σε 4 άξονες. Πρώτος άξονας, η σταδιακή αξιοποίηση, πρόσβαση και ανάπλαση όλων του παραλιακού μετόπου από τη μικρή Μαντήλια έως τις εκβολές του Παμίσου μήκους 15 χιλιόμετρων. Με παρεμβάσεις στο μέτωπο της Ανατολικής Παραλίας με την ενοποίηση του λιμανίου και της Μαρίνας και την ενεργοποίηση της τουριστικής ζώνης της Δυτικής Παραλίας θα δημιουργήσουμε την δική μας καραμαθιανή Ριβιέρα. Δεύτερος άξονας, η λειτουργία του Δήμου στο μέσονα Ανατολή-Δύση από την μικρή Μαντήλια έως τα Αρφαρά μέσω της παλιάς επαρχιακής οδού Καλαμάτας Τρυπόλεως που σταδιακά θα μετατρέπεται σε άξονα αστικής ανάπτυξης προωθώντας τις 4 ροές κινητικότητας ανέα, πεζή, ποδήλατα, αυτοκίνητα, σύμφωνα με το ΣΦΑΚ. Τρίτος άξονας, η αξιοποίηση της πρίκας του προγράμματος Καλλικράτης με τη δημιουργία ανοιχτού πάρκου περιβάλλοντος και πολιτισμού στο ζωτικό χώρο των τέως Δήμων Θουρίας, Άγρος, Αρφανών με τα ανεπανάληπτα μνημεία, τις φυσικές ομορφιές και τις τεράστιες παραγωγικές τους δυνατότητες. Τέταρτος άξονας, η αξιοποίηση και ανάδειξη του περιβαλλοντικού πάρκου Ρέβοντα και του ημιωρινού όρου του Ταϊκέτου. Η διευθέτηση του ποταμού μέχρι το παλιό λατομείο Πάρκα, η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε συνδυασμό με μικρά φράγματα στην κήτη του, η χωροθέτηση του νέου κημητηρίου, η διαμόρφωση των παρόχιων ζωνών, το ανοιχτό θέατρο που ήδη κατασκευάζεται, συνθέτουν ένα εξαιρετικό δουλειστικό πάρκο με πολλαπλές ωφέλειες για την πόλη. Το πρόγραμμα αναζωογόνηση των μοναδικών οικισμών του Ταϊκέτου που προτείνουμε θα δημιουργήσει νέες προοπτικές στα χωριά που πλήττονται από εγκατάλειψη και φύλλουν πληθυσμιακά και οικονομικά. Ας επικεντρώσουμε όλες τις δυνάμεις της πόλης μας σε ένα οραματικό σχέδιο για τις επόμενες δεκαετίες προκειμένου να βρουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά τη θέση τους και τη λύση τους όλα τα προβλήματα. Μικρά, μεγάλα, απλά και δύσκολα να συνθέσουν την Καλαμάτα Μετά. Και από μένα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε πολλούς παλιούς και νέους φίλους που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου για τη δημιουργία μιας ανοιχτής, ανεξάρτητης, πολυσυλλεκτικής παράταξης, δηλώνοντας σε έμπρακτα ότι διακατέχεστε από τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια οράματα για το μέλλον του Δήμου μας.
και γι' αυτό σας ευχαριστώ από καρδιάς. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα που αποπνέει αισιοδοξία και ελπίδα. Και μια χαρούμενη αρχή για το αύριο του Δήμου μας. Για την αλλαγή σελίδας, αντίληψης και προοπτικής για την πόλη μας που τόσο αγαπάμε και τόσο νοιαζόμαστε όλοι. Διότι, όπως λέει ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημα του «Η πόλης», καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σ' ακολουθεί. Στους δρόμους της θα γυρνάς τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς. Και μέσα στα ίδια σπίτια θα ασπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Αγαπητοί και αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για την πόλη μας και την περιοχή μας φαίνεται ότι κλείνει πια ένας ιστορικός κύκλος που άνοιξε μετά τους σεισμούς και ο οποίος αφήνει στο Δήμο μας ένα ισχυρό αποτύπωμα περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό. Η πολύτροπη Καλαμάτα μας δείχνει τις αμέτρητες δυνατότητές της. Μας δείχνει ότι θα μπορούσε να απογειωθεί. Αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει πράγματι σαν πολύτροπη πόλη. Ότι θα αξιοποιήσει όλα της τα πλεονεκτήματα, ότι θα διαβάσει σωστά την εποχή της και θα προωθηθεί έξυπνα στη σκακέρα της ανάπτυξης των πόλεων της περιοχής μας. Ότι θα τολμήσει να αφήσει πίσω της όσες πρακτικές και νοοτροπίες δεν της ταιριάζουν και την καθυλώνουν. Ότι θα πιστέψει πραγματικά στις δυνατότητές της και θα κυνηγήσει η ίδια την ευημερία της, προσφέροντας στους ανθρώπους που ζουν εδώ καθημερινά ή την επισκέπτονται ποιότητα ζωής, ευκαιρίες, σημαντικές εμπειρίες και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Προσοχή όμως, όλα αυτά δεν θα γίνουν με τον αυτόματο πιλότο. Δεν μας χρωστάει κανείς επειδή είμαστε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο ευλογημένος τόπος. Οι τόποι, δυστυχώς, δεν προκόβουν από μόνοι τους. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι εμείς εδώ, εάν μείνουμε περίπου αδρανείς ή απλά γκρινιάζοντας, δεν θα πάμε μπροστά. Δεν θα μείνουμε καν στάσιμοι. Θα πάμε, δυστυχώς, πολύ πίσω. Όταν εμείς μένουμε στάσιμοι, ο υπόλοιπος κόσμος δεν σταματά να αναπτύσσεται. Όταν οι ανεπτυγμένες περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη αναπτύσσονται με γρηγορότερους ρυθμούς σε σχέση με εμάς, τότε εμείς γινόμαστε όλο και φτωχότεροι σε σχέση με τους πλουσιότερους. Και έτσι οι πιο ανεπτυγμένες από εμάς περιοχές, και το ζούμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και με τα μνημόνια και αργότερα, ότι οι περιοχές με υψηλά εισοδήματα έλκουν τους νέους μας, τους επιστήμονες, τους ειδικευμένους εργαζόμενους, αλλά σταδιακά και τους ανειδίκευτους. Κινδυνεύουμε λοιπόν να μείνουμε χωρίς αρκετό πληθυσμό και χωρίς εργαζόμενους για να στηρίξουμε την παραγωγή μας, τον τουρισμό μας, τις υποδομές μας. Το έδειξε άλλωστε και η πρόσφατη εμπειρία και η πρόσφατη απογραφή του 2021 που ο πληθυσμός σε αρκετά χωριά και του Δήμου μας μειώθηκε. Δεν πρέπει λοιπόν αυτό να το ανεχθούμε άλλο. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το κίνδυνο που ήδη είναι ορατό σήμερα, ήδη μας χτυπάει την πόρτα. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε τόσες δυνατότητες. Τόσες αναξιοποίητες δυνατότητες. Γιατί αν δεν αρθούμε πολύ γρήγορα στο ύψος των σύγχρονων περιστάσεων, η πόλη μας, η περιοχή μας και μαζί βεβαίως και εμείς, θα χάσουμε
τις ιστορικές ευκαιρίες που μας διανοίγονται. Και αυτό θα το κάνουμε όχι για μας, αλλά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Είναι λοιπόν ανάγκη, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, να ανοίξει ένας νέος κύκλος στην Καλαμάτα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Ένας νέος κύκλος που θα πατάει στο πριν και θα, για να μας πάει στο μετά. Αυτός ο νέος κύκλος που εμείς πιστεύουμε ότι ανοίγει και πρέπει να ανοίξει τώρα, εδράζεται σε μια θετική παρακαταθήκη όλων των τελευταίων 40 χρόνων, όμως αρνείται να επαναπαυτεί μόνο σε αυτά τα παλιά κεκτημένα. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Ο νέος κύκλος που θέλουμε να ανοίξει τώρα χρειάζεται επιγόντως ένα νέο όραμα. Χρειάζεται φρέσκες ιδέες και ανθρώπους κατάλληλους για να τις υλοποιήσουν με σχέδιο, με προτεραιότητες και με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Αξιοποιώντας το έπακρο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προτείνονται για να οικοδομήσουμε με πίστη και με πρόγραμμα την Καλαμάτα του μέλλοντος, δηλαδή τον Δήμο των Ονείρων μας. Εδώ επιτρέψτε μου όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν πρόκειται και δεν είναι στις προθέσεις μου να υποτιμήσω κανένα από τα σοβαρά και τα πιεστικά προβλήματα της καθημερινότητας, της αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ζωής και της ανάπτυξης του Δήμου. Σήμερα όμως επιτρέψτε μου σε αυτή την πρώτη ουσιαστικά παρουσία του συνδυασμού μας να επικεντρωθώ και να μεταφέρω στους συνδημότες μας την αγωνία μου αλλά κυρίως το όραμά μου για το αύριο. Πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο αν επικεντρωθούμε όλες οι δυνάμεις της πόλης και του Δήμου σε ένα οραματικό και όχι απλώς διαχειριστικό σχέδιο για τις επόμενες δεκαετίες, τότε και μόνο τότε όλα τα προβλήματα θα βρουν αργά ή γρήγορα την λύση τους και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και τα μικρά και τα μεγάλα, και τα απλά και τα σύνθετα. Φυσικά, όταν λέω όραμα, εγώ προσωπικά εννοώ αυτονόητα και σχέδιο. Στο επίκεντρο λοιπόν του σχεδίου μας για τη νέα εποχή βρίσκονται 4 άξονες αναφοράς. Ο καθένας τους εξειδικεύεται με μια σειρά έργων και παρεμβάσεων στα οποία όμως σήμερα δεν είναι δυνατόν αναλυτικά να αναφερθώ. Αλλά θα το κάνω σύντομα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Ξεκινάμε λοιπόν την παρουσίαση των υποψηφίων με την κυρία Δαμοπούλου. Με την κυρία Δαμοπούλου Θεανό του Παναγιώτη, αρχαιολόγο και ξεναγό, η οποία όμως δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Συνεχίζουμε με τον Αθανασόπλο Παναγιώτη Ορέστη του Θεοφάνη, πολιτικός επιστήμων φιλόλογος, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε με την κυρία Θανασοπούλου Εκατερίνη του Δημητρίου, πτυχιούχο διοίκησης και οικονομίας, τμήμα διοίκησης και επιχειρήσεων, απόφυτα τμήματος εργασιών, μάρκετινγκ και εκπαίδευση του Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλώς Συνεχίζουμε με τον Πανικιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, αγρότη κτηνοτρόφο. Συνεχίζουμε με τον κύριο Βαρελά Νικήτα του Κωνσταντίνου, εργολάβο οικοδομών, ο οποίος απουσιάζει και αυτός του κόσμου.
σου έχεις τα καλό. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γαλλιώτο Κωνσταντίνο του Βασιλείου, υπάλληλος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γραμματέας νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔ Νομού Μεσσηνίας, πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικών Νομαρχιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρόεδρος Δημοτικός Κομβουλίου Δήμου Άρου. Γύρνα σε πάρει φωτογραφίες καλά. Το ξέρουμε. Επόμενη, κυρία Γεωργακαράκου Τσιλιβαράκη Χρυσούλα του Δημητρίου, ιατρός νευρολόγος, η οποία απουσιάζει. Γεωργακύλας Θεόδωρος του Ηλία, αυτοκυνηγιστής ταξί, απόφυτος τεχνικού λυκείου ψυκτικών εφαρμογών. Γκούζος Νικόλαος του Φίλιππα, επιχειρηματίας αλουμινοκατασκευών. Δικτάκης Ιωάννης του Αθανασίου, επαγγελματίας οδηγός. Όλοι Καλαμάτα μετά, όλοι μαζί. Δωδέκατος Βασίλειος του Αθανασίου, πιστοποιημένος κτηματομεσίτης και πραγματογνώμονας, διαχειριστής ακίνητης περιουσίας. Κέσαρης Βασίλειος του Μιχαήλ, αθλητικός δημοσιογράφος. Βασίλη, κάτσε λίγο, Βασίλη. Βασίλη, εδώ. Επόμενη, κυρία Καπετανάκη Μαργαρίτα του Φωτίου, τεχνολόγος, τοπογράφος, μηχανικός, πρώην υπάλληλο του Μηχανικού. Κόκαλη Τερέζα του Κωνσταντίνου, αρχιτέκτον με μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική περιβάλλοντος. Καψαμπέλης Νικόλαος του Δημητρίου, επιχειρηματίας τυποποιητής και εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων, πρώην σύμβουλος του Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα αγροτικής οικονομίας. Καρά Παναγιώτα του Βασιλείου, δικηγόρος. Κούβελα Ευγενία του Κωνσταντίνου, μαθηματικός, εφοριακός, πρόεδρος του Κυριακού Καλαμάτας, μέλος της Γενικής Συμβουλής της Πανελλήνιας Μαθηματικής Εκπαιδευτικών. Καλή δύναμη σε όλους. Κουκούτσης Αθανάσου Σωτηρίου, επιχειρηματίας εστίασης, πρώην αντιδύναμη της Αγωγής 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 Μανθίδης Ευάγγελος του Νικολάου, εργολάβος οικοδομών. Μέμου Παναγιώτα του Γεωργίου, πρωταθλήτρια Βακανιονίκης, Εθνικής Αγωνιστικής. Μητσέας Αθανάσιος του Γεωργίου, υπάλληλος βιομηχανίας Καρέλια, πολιτικός μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης, φοιτητής Πανεπιστημίου Πατρών, τμήμα φυσικών, διαιτητής μπάσκετ. Ο κύριος Μητσέας δεν μπορούσε να είναι σήμερα. Μιχαήλ Μιχαήλ του Γεωργίου, γιατρός ακτινοτόπος, πρώην πρόεδρος του Thank you.
Μουζάκης Γεώργιος του Πολυζώη, πρώτος παραολυμπιονίκης στα 60 και 100 μέτρα. Μπάκας Νικόλας του Γεωργίου, ιατρός γενικής ιατρικής, οικογενειακός γιατρός. Μπαλής Παναγιώτης του Χαραλάμπους, πρώην διευθυντής Alpha Bank. Μπεχράκης Νικόλας του Ιωάννη, μηχανολόγος μηχανικός, εξειδικευμένος σε ξυλουργικές κατασκευές. Νικολαράκης Παντελής του Νικολάου, ηλεκτρολόγος μηχανικός Πολυτεχνείου Ξάνθης και μεταφραστικό τεχνικό μεσόδιο. Παναγιωτόπλος Φώτιος του Γεωργίου, εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός και μετά από το Παναγιωτόπλος. Παπαδάκης Ευάγγελος, Άγγελος του Γεωργίου, οικονομολόγος, εξειδικευμένος σύμβουλος επιχειρήσεων. Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, υπαξιωματικός πολεμικού ναυτικού. Παπαευγενίου Γεώργιος του Εμμανουήλ, μηχανολόγος μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας. Ουλοπούλ Μαργαρίτα του Γρηγορίου, ιδιωτικός υπάλληλος. Ραβάνη Ιωάννα του Αναστασίου, εκπαιδευτικός, αναπληρώτρια, υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ρούμπος Νικόλαος του Δημοσθένη, οικονομολόγος Γεωπόνος. Σμέρλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, καθηγητής μαθηματικών πρώτου γυμνασίου Καλαμάτας, πρώην εκπαιδευτικός στα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και στο Δημόσιο ΕΛΕ. Αυλαρίου Αγγελική του Ιωάννη, οικονομολόγος του Γεωργίου. Τσόνης Αντώνιος του Πέτρου, διεθνολόγος, ιδιωτικός υπάλληλος, αναπληρωτής του Υπουργού Εργασίας και Εργασίας και του Καλαμάτα. Φλέσσας Δημήτρης του Ηλίας, συνταξιούχος υπάλληλος ΟΤΕ, πρώην πρόεδρος τοπικής κοινότητας Άντιας. Φλόρου Ιωάννα του Ρίγα, υπάλληλος περιοδικού σώματος με βαθμό πληρωμόνων, μόλις το δημιουργικό συμβουλίο του Ψηλέου Οικονομών και Πληρωμόνων και κάτω του Δημαρχείου Καλαμάτα. Χανδρινός Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός του Δημαρχείου Ψηλέου και του Δημαρχείου Μάτου και του Δημαρχείου κατά την βαθμό των πληρωμικών έργων και ψήφων του Δημαρχείου των Καλούς Πολιτικών Μηχανικών και του Δημαρχείου του Δημαρχείου του Δημαρχείου. Χριστόπουλος Ιωάννης του Αντωνίου, πρώην δημοτικός υπάλληλος, πρώην πρόεδρος κοινότητας Αντικαλάμου. Μαλαβάνη Μαρία του Παναγιώτη, απόφυτος ΕΠΑΛ Καλαμάτας, για εξαναλογικές επιχειρήσεις, κοινωνικός σύμβουλος του Καλαμάτα.
Μπεχράκη Σταμάτης, μαθηματικός, ιδιοκτήτης του Ινστιτούτου Μέσης και Πρέπειας, δημοτικός σύμβουλος Σταμάτης. Σοφρονάς Γεώργιος του Νικολάου, εαυτός αρχιτέκτονος. Σαπόγας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, τεχνολόγος μηχανικός, πρώην υπάλληλος Βολίδης, πρώην τεχνικός Βολίδης, δημοτικός σύμβουλος του Καλαμάτα. Παβατάς Δημήτριος του Γεωργίου, υπάλληλος Βολίδης, πρώην τεχνικός Βολίδης, πρώην αντιλήμαρχος Δήμου του Βίας, δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας. Και κλείνουμε την παρουσίασή μας με τον κύριο Χριστόπουλο Γιάννη που εγγραφεί. Καλή δύναμη σε όλους, καλή δύναμη.